Joie, femme, force, ανέχεια, εαυτός, αυτό είναι το πιστεύω σας. Ύπαρξη. Έχω. Θέλημα. Ψυχή. Ζωή. Αυτή είναι η επιστροφή. Το πρώτο είναι το πιστεύω. Το δεύτερο το εμπιστεύομαι. Το πιστεύω είναι ο νους. Κατασκευάζει μια ζωή. Περιμένει το θαύμα. Ζει μέσα στο φόβο. Στην ανέχεια. Και όλα αυτά τα ονομάζει αυτό. Η επιστροφή. Έρχεται μέσα από το θέλος σου. Η θέση του εαυτού δημιουργεί την ύπαρξη. Στη θέση της ανέχειας το έχω. Στη θέση του φόβου το θέλημα. Στη θέση του θαύματος στην ψυχή.
και η ζωή είναι αληθινή. Είναι η ώρα να αρχίσετε να αναγνωρίζετε τα σώματα που δεν έχουν ψυχή. Υπάρχουν ανάμεσά σας. Συνδέονται μαζί σας. Ζουν την ίδια γη. Ζουν την ίδια ζωή. Έχουν άλλη συμπεριφορά. Έχουν υπερκινητικότητα. Άγριες κινήσεις. Θλίψη ανύπαρκτη. Πόνο ανύπαρκτο. Συνεχή θυμό. Αλαζονία. Μάτια μαύρα, θολά και ασύμμετρα. Ενέργεια συναισθημάτων. Δεν έχουν ακοή. Έχουν μόνο επιθυμίες, ψευδαισθήσεις και φαντασιώσεις. Και ζωή χωρίς ουσία.
Αυτά είναι τα κατασκευάσματα. Η συμπεριφορά τους θα σας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Άνθρωποι με ψυχή. Με μορφές ανάλογες με το περπάτημά τους από τον κόσμο που έρχονται, ανάλογα τις επιλογές τους. Η πρώτη μορφή της ψυχής παραμένει άθικτη. Τα υπόλοιπα είναι επιλογές της κάθε ζωής. Αυτοί χωρίζονται σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Στους απλούς και στους σύνθετους. Οι απλοί άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια τους περπατούν τη γη με θέλημα βιώνουν τις αντιδράσεις βιώνουν τη θλίψη βιώνουν τα συναισθήματα. Βιώνουν τις αρνήσεις τους. Και όταν αναγνωρίσουν την απλότητα, δέχονται το μέγεθος της λογικής τους. Οι σύνθετοι άνθρωποι
έχουν μεγάλο νου και αδύναμη ψυχή. Ζουν τη μεγαλοπρέπεια και τη φαντασίωση. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ζουν στο πιστεύω. Περιμένουν το θαύμα. Κάνουν το φόβο παιχνίδι ζωής. Ζουν την ανέχεια ως έχω. Με αυτό ανύπαρκτο. Η ψυχή αναμένει. Το θέλημα είναι αυτό. Που θα αλλάξει τη διαδρομή. Το θέλημα έχει σύνδεση με το νου και την ψυχή. Έχει την ίδια δύναμη. Να μικρύνει το νου. Να μεγαλώσει την ψυχή. Από αδύναμη δυνατή. Και έτσι να περάσει στην επιστροφή από την ύπαρξη στη ζωή. Προσέξτε το κλάμα. Μέσα από αυτό θα αναγνωρίσετε την αλήθεια του νου ή της ψυχής. Ο νους κλαίει από το λαιμό, γελάει από τον λαιμό, ζει από το λαιμό. Δεν επιτρέπει να περάσει τίποτα στη διαδρομή του εαυτού. Η ψυχή κλαίει από την κοιλιά και εκφράζεται από το λαιμό. Η αλήθεια είναι αισθητή. Το θέλημα είναι αυτό που δίνει ζωή στη ζωή. Το θέλημα της ψυχής συμβαίνει σε ανθρώπινο σώμα.
Με το θέλημα φεύγει από το σώμα. Με το θέλημα επιστρέφει στο σώμα. Το θέλημα είναι η σύνδεση με το νου. Εκεί συμβαίνει η αλλαγή. Ή θα βιώσει η ψυχή το θέλημά της, ή θα βιώσει ο νους το κατασκευασμά του μέσα από το θέλημα της ψυχής. Έτσι οι άνθρωποι είναι στο πιστεύω. Ό,τι ακούτε, επιτρέψτε στα σώματά σας να αισθανθούν και επιστρέψτε στην αλήθεια. Ζείτε ως άνθρωποι στη γη, επειδή το θέλημα της ψυχής είναι να είστε στη γη. Όταν το θέλημα γίνει απόφαση, η ψυχή αποσυνδέεται πρώτα από το νου, μετά από το σώμα αυτά τα δύο πεθαίνουν αποχωρίζεται τη γη και επιστρέφει στη νέα ζωή.
Η ψυχή δεν είναι αθάνατη. Ο νους μπορεί να τη σκοτώσει. Αυτό που είναι αθάνατο είναι το αδαμάντιο φως που έχει ψυχή. Αυτό επιστρέφει σε μένα και η ψυχή καίγεται. Τώρα οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια. Το επόμενο βήμα τους είναι να δουν τι τιμούν και τι σέβονται. Κατασκευαστής απέναντι στο δημιουργό, η γη, η αγκαλιά και των δύο. Θεός, ζωή, φως, διαδρομή, ψυχές. Αμήν.
Αυτό που φοβάστε και αρνείστε είναι η αλήθεια σας. Αισθανθείτε τη Χριστίνα. Φοβάται να αφήσει αυτό που συμβαίνει. Και να λάβει την ύπαρξη με θέλημα ζωής. Επιτρέψτε να το αισθανθείτε. Συμβαίνει για πρώτη φορά στη γη.